Uganda, the pearl of Africa. A country with fantastic natural scenery and a rich mosaic of tribes and cultures. Uganda is truly one of the continent's most appealing destinations and Africa's friendliest country, one that welcomes foreigners with open arms. Welcome to Uganda! Γειτονεύοντας με την Κένια, τον Νότιο Σουδάν, τη Δημοκρατία του Κονγκό, τη Ρουάντα και την Τανζανία, η Ουγκάντα βρίσκεται ακριβώς πάνω στον Ισημερινό, σε ένα λεκανοπέδιο με μέσο υψόμετρο τα 1200 μέτρα. Τα σύνορά της χαράχτηκαν σταδιακά, την εποχή που οι Ευρωπαίοι επικειοκράτες έπαιζαν με το χάρτη της Αφρικής. Στα τέλη του 19ου αιώνα, η χώρα ανακηρύχθηκε Βρετανικό Προτεκτοράτο και ίδρυσε και την πρωτεύουσά της, την Καμπάλα. Η Καμπάλα είναι μία από τις πιο όμορφες αφρικανικές μητροπόλεις, εντυπωσιακά κατάφυτη και πράσινη, τελευταία πολύβουη, κέντρο της διοικητικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής της Ουγκάντα, κινητήριος δύναμή της. Αυτός είναι ο κεντρικός δρόμος της κάποτε επταλόβου πρωτεύουσας, που σήμερα φιλοξενεί περί το 1,5 εκατομμύρια κατοίκους και δεν ξέρω πόσες χιλιάδες μαραμπού. Αυτά τα τεράστια πουλιά, τα οποία όχι απλώς δεν ενοχλούνται από το θόρυβο, μάλλον τους αρέσει κιόλας, κρίνοντας από το γεγονός ότι κάθε δέντρο έχει και φωλιές επάνω. Το μαραμπού που ζει αποκλειστικά στην Αφρική, νότια της Σαχάρα, είναι συγγενής του οικείου μας πελαργού. Ίσως και γι' αυτό να έχουν και τα δύο πουλιά τη συνήθεια να φωλιάζουν με τέτοια άνεση στις κατοικημένες περιοχές. Ένας άλλος λόγος βέβαια, ειδικά για το μαραμπού, είναι η αδυναμία του στα σκουπίδια μας, τα οποία και πολύ εκτιμά και τα οποία βρίσκει σε ποσότητες μέσα στις πόλεις. Ως πτηνό πτωματοφάγο, έχει προσαρμοστεί στις διατροφικές του συνήθειες, εξού και διαθέτει γυμνό λαιμό και κεφάλι, ακριβώς όπως και τα όρνεα με τα οποία συχνά συντρώγει. Το ζήτημα είναι, όπως καταλαβαίνετε, πρακτικό. Ένα φαλακρό κεφάλι διατηρείται καθαρό ευκολότερα. Κατά τα άλλα, το μαραμπού είναι ένα πουλί εντυπωσιακά μεγάλο. Το άνοιγμα των φτερών του ξεπερνά τα 3,5 μέτρα και έτσι έρχεται δεύτερο σε μέγεθος στον κόσμο μετά τον κόνδωρα των Άνδεων. Τα μωρά περιέργως είναι εξίσου μουτσούνικα με τους γονείς τους. Από τους πιο συμπαθητικούς δρόμους της Καμπάλα είναι η λεωφόρος της Βουλής. Εδώ φυσικά βρίσκεται και το κτίριο της Βουλής, χτίστηκε την εποχή της απικιοκρατίας και ακόμη σήμερα φιλοξενεί το κοινοβούλιο της Ουγκάντα. Κοινοβούλιο, πολιτική αμέσως μας φέρνει στο νου τον περίφημο Idi Amin Dada. Χίτλερ της Αφρικής τον αποκάλεσαν, ο ίδιος προτιμούσε άλλους τίτλους τύπου αφέντης των ζώων της στεριάς και των ψαριών της θάλασσας. Όλα αυτά θα ήταν χαριτωμένα αν δεν ευθυνόταν ο ίδιος για τουλάχιστον 300.000 θανάτους στη χώρα του. It was shortly after the independence of this former British colony in 1962 that Lieutenant Idi Amin Dada became interested in politics. He rapidly became chief of staff and the right-hand man of President Obote, whom he overthrew in 1971 by a coup d'état. Αρχικά οι κάτοικοι της Ουγκάντα δέχτηκαν τον Idi Amin με ενθουσιασμό. Χαρισματικός, τεράστιος και απλός, προκαλούσε συμπάθεια στο λαό, αίσθημα που ενισχύθηκε από διάφορες φιλολαϊκές κινήσεις. Όμως τα επόμενα χρόνια είδαν τον Amin να μετατρέπεται σε έναν από τους πιο αυταρχικούς και αιμοσταγείς δικτάτορες που πέρασαν όχι μόνο από την Αφρική, αλλά και από ολόκληρο τον κόσμο. The whole world are looking at General Amin and Uganda as a whole. What will be the future of Uganda
The people are looking at this. On February 10th, 1972, to set an example and to combat budding guerrilla warfare, General Amin organized 12 public executions at the same time in the country's main towns. Most observers agree that several thousand Ugandans have disappeared since General Amin seized power. Among the missing, the vice dean of the university, the president of the high court, doctors and former ministers. In 1973, the International Commission of Jurists published a report denouncing Uganda as a lawless country, and it wrote about the missing personalities. There is every reason to think that they have been assassinated by members of the army immediately after their arrest. Ο Ίντι Αμίν κατηγορήθηκε μεταξύ άλλων για αμέτρητους βιασμούς και φρικαλαιότητες κάθε είδους. Μουσουλμάνος ο ίδιος, είχε αρχίσει και εκστρατεία γενοκτονίας ενάντια στις χριστιανικές φυλές των Ακόλη και των Λάγκο. Κατά τη διάρκεια της οκταετούς δικτατορίας του, η οικονομία και οι υποδομές της χώρας κατέρευσαν, η τουριστική βιομηχανία ισοπεδώθηκε, ο πληθωρισμός έφτασε το 1000%, ενώ το κρατικό θησαυροφυλάκιο άδειασε για να χρηματοδοτήσει το στρατό. Το 1974 ο γαλλοελβετός σκηνοθέτης Μπάρμπερ Τσρόντερ πήρε προσωπικά μία γεύση του τι σημαίνει Αμίν Νταντά. Αποφάσισε να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ για τον Αμίν με την έγκρισή του και συμφώνησε να κυκλοφορήσουν δύο εκδοχές, μία για εσωτερική κατανάλωση και μία για το εξωτερικό. Η του εξωτερικού, που κυκλοφόρησε με τον τίτλο «Ο στρατηγός Ίντι Αμίν Νταντά, μία αυτοπροσωπογραφία», περιείχε στοιχεία που εξόργησαν τον Αμίν, ο οποίος και ζήτησε ρητός να αφαιρεθούν. Ο δημιουργός, καταρχάς, αρνήθηκε. Μια νύχτα ο Σρόντερ ξύπνησε από απανοτά τηλεφωνήματα αγνώστων που βρίσκονταν σε απόγνωση. Τι είχε συμβεί? Ο Ίντι Αμίν είχε κλείσει 200 Γάλλους πολίτες μαζί και παιδιά σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της Καμπάλα με το στρατό απ' έξω να περιμένει διαταγές. Έδωσε στους Γάλλους το τηλέφωνο του σκηνοθέτη λέγοντας ότι θα τους απελευθέρωνε μόνο εάν ο Σρόντερ έκοβε τα επίμαχα πλάνα. Φυσικά, ο Σρόντερ δεν είχε εκείνη τη στιγμή άλλη επιλογή. Η αρχική κόπια αποκαταστάθηκε μόνο αφού ο Αμίν έχασε την εξουσία. Η ανατροπή του Ίντι Αμίν ήρθε στις 11 Απριλίου του 1979, ύστερα από συνδυασμένη επιχείρηση των αντιπάλων του και την εισβολή του στρατού της Τανζανίας. Την ίδια χρονιά, ο τελευταίος βασιλιάς της Σκωτίας, όπως του άρεσε να τον προσφωνούν, εξορίστηκε στη Σαουδική Αραβία. Πέθανε στη Τζέντα το 2003 σε βαθιά γεράματα, χωρίς ποτέ να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του. Μετά την ανατροπή του δικτάτορα, για τρίτη φορά μέσα σε 17 χρόνια, οι Ουγκαντέζοι πίστεψαν ότι επιτέλους θα έκαναν μια νέα αρχή. Δυστυχώς και πάλι διαψεύστηκαν. Ο Μίλτον Ομπότε επέστρεψε στην εξουσία με άγριες διαθέσεις και οι μαζικές φυλακίσεις, οι φρικαλαιότητες, η ανακάλυψη νέων ομαδικών τάφων μπήκαν και πάλι στην καθημερινότητα. Σύντομα, σχηματίστηκε αντάρτικο στη δυτική Ουγκάντα το Εθνικό Κίνημα Αντίστασης με ηγέτη τον Γιοβέρι Μουσεβενί. Στις αρχές του 1986, οι αντάρτες του κατέλαβαν την Καμπάλα. He formed a party, the UPM, which he contested the 1980 elections but won only one seat. Claiming that the election had been rigged, Museveni organized a rural guerrilla movement, the National Resistance Army, NRA, which in 1986 replaced a military group that had overthrown President Milton Obote. Even though he rejected multi-party democracy, arguing it is associated with ethnic competition, he allowed free press and private enterprises to do business in Uganda. Museveni is credited for bringing stability and economic growth to a country that has endured decades of rebel activities and civil war. His tenure has also had one of the most effective national responses to HIV and AIDS in Africa. But in recent years, his popularity at home and abroad has waned. Dennis Okari, KTN Prime. Όλη η πόλη αυτόν τον καιρό είναι γεμάτη αφίσες, πορτρέτα πολιτικών, διότι έρχονται εκλογές. Είναι προγραμματισμένες για τον Φεβρουάριο του 2011. Τώρα το αν θα γίνουν, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Ο κύριος πίσω μου είναι ο κύριος Μουσεβενί, είναι ο πρόεδρος της Ουγκάντα τα τελευταία 24 χρόνια
και αρχηγός του Εθνικού Κινήματος Αντίστασης. Όλοι λένε ότι και πάλι θα κερδίσει τις εκλογές. Όπερ και γένετο. Τις κέρδισε και πάλι με ποσοστό 68% έναντι 26% του αντιπάλου του Κίζα Μπεσίλη. They can lock us up, they can beat us, they can kill us, but eventually the rights of the people will prevail. Ο τελευταίος κατήγγειλε νοθεία, ωστόσο οι παρατηρητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκριναν ως ικανοποιητική την εκλογική διαδικασία. Η αντίθεση μεταξύ της αποικιοκρατικής Καμπάλα και της σύγχρονης βγάζει μάτι κυριολεκτικά. Εδώ πίσω μου είναι ένα καινούριο σύμπλεγμα μολ ξενοδοχείου και διαμερισμάτων και οι σύγχρονοι κάτοικοι είναι πολύ περήφανοι γι' αυτό. Το εμπορικό κέντρο Garden City, όπως ονομάζεται, βρίσκεται σε αισθητική αντίθεση με τη λέσχη γκολφ της Καμπάλα. Η βόλτα εκεί είναι πολύ ευχάριστη αν δεν έχετε κάμερα, διότι αν έχετε θα έρθει να σας συλλάβει η αστυνομία και θα χάσετε αρκετή ώρα να πείσετε για τις καλές σας προθέσεις. Περιφερειακά της πόλης απλώνονται οι παλιές καταπράσινες ιδιοκτησίες των Ευρωπαίων που σήμερα φιλοξενούν κρατικές υπηρεσίες αλλά και πολλές πρεσβείες. Χάρη στον εκδημοκρατισμό και τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, οι δείκτες ανάπτυξης της Ουγκάντα παρουσιάζουν σταθερή ανωδική πορεία. Η οικονομία της αναπτύσσεται με ρυθμό 5 με 6% κάθε χρόνο. Ως αποτέλεσμα, η πρωτεύουσα αστικοποιείται και άρα οικοδομείται ολοένα και περισσότερο, ολοένα και ταχύτερα. Βέβαια, ακόμη και παρά την αστικοποίηση, η πλειοψηφία του πληθυσμού της Ουγκάντα, πάνω από το 85%, κατοικεί στην Ήπεθρο. Αυτή την Ήπεθρο και τις φυσικές ομορφιές της χώρας, που περηφανεύεται ότι διαθέτει και τις πηγές του Νείλου, πήγαμε να ανακαλύψουμε οδηγώντας ανατολικά προς την Τζίντζα. Η τρομερή κίνηση που βασανίζει τους πάντες, αλλά και η ηλιγιώδης ρυθμή επέκτασης της πόλης, μου θύμισαν τα καμπανάκια που χτυπούν προς όλες τις κατευθύνσεις οι πιο ευαίσθητοι. Μιλούν για περιβαλλοντική υποβάθμιση, για αύξηση της φτώχειας στις αστικές περιοχές, για δημιουργία παραγκουπόλεων, στις οποίες κατοικεί ήδη το 35% των κατοίκων της πρωτεύουσας. Όμως, σε ολονών τα χείλη βρίσκεται η λέξη ανάπτυξη, ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Την ανάπτυξη υπόσχονταν και οι πολιτικοί στο Μουκόνο κατά τις προεκλογικές τους εκστρατείες. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμασταν σε προεκλογική περίοδο. Παρατηρώντας την οργιαστική φύση της Ουγκάντα, δεν μπορεί κανείς να μην την παραλληλήσει με μια μικρή Εβένη. Πρικισμένη με έφορα εδάφη, άφθονα νερά, με κλίμα ζεστό και υγρό, όπου οι βροχοπτώσεις είναι τακτικότατες, λέγεται ότι θα μπορούσε να ταΐσει ολόκληρη την Αφρική αν την καλλιεργούσαν εντατικά. Και μετάλλα, ξεκίνησε και η βροχή. Και καθότι ο βρεγμένος στη βροχή δεν τη φοβάται, πήγαμε να ανακαλύψουμε κι εμείς τις περίφημες πηγές του Νείλου. Πήραμε και τη γρανίτα μας και ευχαριστημένοι πια κατηφορήσαμε προς την όχθη. Από εδώ, ο Νείλος ξεκινά το μακρύ του ταξίδι προς τη Μεσόγειο μέσω της κεντρικής και βόρειας Ουγκάντας, του Σουδάν και της Αιγύπτου, έγραφε η Πινακίδα. Βέβαια, το 2006 κάποιοι επιστήμονες έβγαλαν το συμπέρασμα ότι οι πηγές του Λευκού Νείλου είναι στην Ρουάντα και όχι εδώ. Πλην όμως η Τζίντζα ως τέτοια έχει κάνει καριέρα, ως πηγές του Νείλου. Ως εκ τούτου το αποδεχόμαστε. Ο Νείλος θεωρείται ο μεγαλύτερος ποταμός του κόσμου.
από την σημερινή Αφρική ως τη Μεσόγειο, διασχίζει 6.550 χιλιόμετρα και 10 χώρες. Χάρη σε αυτόν αναπτύχθηκε ο αρχαίος Αιγυπτιακός πολιτισμός και σήμερα αποτελεί πηγή ζωής και πλούτου τόσο για όσους κατοικούν στις όχθες του, όσο και για εκείνους που επωφελούνται άμεσα ή έμεσα από τα νερά του. Όπως εδώ για παράδειγμα, που οι υποτιθέμενες πηγές του έχουν γίνει μία από τις δημοφιλέστερες τουριστικές ατραξιόν της Ουγκάντα. Μικροί και μεγάλοι έρχονται καθημερινά για μία εκπαιδευτική εκδρομή. Επιβιβάζονται στις βάρκες, φορώντας πιθήνια τα σωσίβια τους και βυθίζονται στη γεωγραφία, μαθαίνοντας ότι ο Νείλος πηγάζει από δύο διαφορετικές πλευρές. Ο γαλάζιος Νείλος ξεκινά από την Αιθιοπία, ο λευκός από εδώ, από τη λίμνη Βικτόρια. Οι δυο τους ενώνονται στο Χαρτούμ του Σουδάν και ως ένας ποταμός πια κυλούν προς τα μέρη μας. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι είχαν φτάσει μόνο μέχρι το σημερινό Χαρτούμ, στη συμβολή του Λευκού και του Γαλάζιου Νείλου. Το 60 μετά Χριστόν, ο Νέρονας έστειλε μια ομάδα να ανακαλύψει τις πηγές, που όμως γύρισε άπρακτη λόγω αξεπέραστων φυσικών εμποδίων. Την ίδια εποχή, ένας Έλληνας έμπορος, ο Διογέννης, ανέφερε ότι ταξιδεύοντας από τις ακτές της σημερινής Τανζανίας στην Ενδοχώρα επί 25 μέρες, συνάντησε δύο μεγάλες λίμνες και χιονοσκέπα στα βουνά. Σε αυτή την αναφορά βασίστηκε και ο Αλεξανδρινός γεωγράφος Πτολεμαίος τον 2ο μετά Χριστόν αιώνα για να σχεδιάσει στον παγκόσμιο χάρτη του τον Νείλο να πηγάζει από δύο λίμνες στην Ανατολική Αφρική. Αιώνες αργότερα, το 1857, μια βρετανική εξερευνητική αποστολή υπό τους Richard Burton και John Speke ξεκίνησε για να αναζητήσει τις λίμνες που είχε σκιτσάρει ο Πτολεμαίος. Αφού ανακάλυψαν μαζί τη λίμνη Ταγκανίκα, ο Μπέρτον αρρώστησε και ο Σπικ, ο λίγον βαρύκος και με την ώρα σημειωμένη λόγω ασθενείας, συνέχισε το ταξίδι μόνος για να εντοπίσει λίγο αργότερα τη λίμνη Βικτόρια. Στη θέα της κάτι σκύρτησε μέσα του. Επέστρεψε γρήγορα στην Αγγλία και ανακοίνωσε περιχαρή στην ανακάλυψή του στη Βασιλική Γεωγραφική Υπηρεσία. Ο Μπέρτον εξοργίστηκε αφού ήταν πεπισμένος ότι ο Νείλος πήγαζε από την Ταγκανίκα και μάλιστα πήρε με το μέρος του την επιστημονική κοινότητα. Ο Σπικ επέστρεψε στη Βικτόρια το 1862 και εντόπισε μέσα σε κάτι καταράκτες που σήμερα δεν υπάρχουν πλέον ένα στόμιο από όπου γεννιόταν ο Νείλος. Ο Βρετανός εξερευνητής έκανε τότε την περίφημη δήλωση «The Nile is settled», δηλαδή το ζήτημα του Νείλου τακτοποιήθηκε. Ο Μπέρτον όμως δεν συμφώνησε καθόλου και η διαμάχη κλιμακώθηκε και εξελίχθηκε σε ένα πολύ δημόσιο καυγά. Έτσι, το 1864, οι δύο παλιοί φίλοι συμφώνησαν να κάνουν ένα debate στη Βασιλική Γεωγραφική Εταιρεία, παρουσιάζοντας τα στοιχεία τους. Η συζήτηση όμως δεν έγινε ποτέ. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Σπικ πήγε για κυνήγι, σκόνταψε και κατά λάθος αυτοπυροβολήθηκε. Η σφαίρα τον βρήκε στην καρδιά. 10 χρόνια αργότερα, ο διάσημος εξερευνητής Στάνλι θα επιβεβαίωνε οριστικά τη θεωρία του Σπικ. Τα αναβλύζοντα νερά που διακρίνονται μέσα στη λίμνη είναι απόδειξη της ύπαρξης των πηγών, μου είπε ο ευγενής ξεναγός μου. Το Άγιο Δισκοπότηρο των εξερευνητών του 19ου αιώνα, προχωράμε προς τη λίμνη Βικτόρια την Ιδία. Τέσσερα χρόνια πριν ανακαλύψει τις πηγές του Νείλου, ο Σπέκε είχε ανακαλύψει και τη λίμνη Βικτόρια. Ανακαλύψει μέσα σε εισαγωγικά βέβαια, διότι τη λίμνη ντόπιοι τη λέγανε Ναλουμπάλε, κατοικία των πνευμάτων. Η μεγαλοπρεπής κατοικία των πνευμάτων με την πλούσια πανίδα μάγεψε τον Σπικ.
βασανίστηκε να της δώσει ένα αντάξια μεγαλοπρεπές όνομα και κατέληξε στο Βικτόρια προς τιμήν της βασίλισσάς του, εκφράζοντας έτσι την αφοσίωσή του στο στέμα ή καλύπτοντας επίσης και το γεγονός ότι εκείνη τη μέρα είχε μάλλον στερέψει εντελώς από έμπνευση. Ο απέραντος αριθμός πουλιών που προφανώς εντυπωσίασε και τον Σπικ συνεπέρνει και τον σημερινό Bird Watcher. 1080 ήδη έχουν καταγραφεί στα εδάφη της Ουγκάντα λόγω προφανώς της τοποθεσίας της μεταξύ της σαβάνας της Ανατολικής Αφρικής, του τροπικού δάσους της Δυτικής και το ξερό τοπίο του Βορρά. Παρόλα αυτά, κάτω από τα γαλήνια νερά, η οικολογική καταστροφή παραμονεύει. Σήμερα οι όχθες της Βικτόρια είναι μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του πλανήτη. Η λίμνη παρέχει τροφή, απασχόληση, ηλεκτρισμό και μεταφορές σε πάνω από 30 εκατομμύρια ανθρώπους στα τρία κράτη που τη μοιράζονται, την Ουγκάντα, την Κένια και την Τανζανία. Ωστόσο είναι μια λίμνη ρηχή και επιρρεπή στα τερτύπια της φύσης και έχει υποστεί από την εποχή της άφιξης των Ευρωπαίων σειρά δεινών. Η Βικτόρια είναι η δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη του κόσμου μετά το Lake Superior της Βόρειας Αμερικής. Ο Νείλος είναι το μεγαλύτερο ποτάμι του κόσμου. Είναι τρομερό πως έχουμε συνδυάσει την Αφρική μόνο με εικόνες ξηρασίας. Διότι βέβαια αυτές είναι οι δραματικές εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου μέσα από τις ειδήσεις. Παρ' όλα αυτά, σε κάποια άλλα σημεία της ίδιας Ηπείρου, όπως εδώ στη Τζίντζα, ανθούν τα υδάτινα σπορ, όπως το ράφτινγκ και το καγιάκι. Ταξίδια μου στην Αφρική, σε όσες χώρες και αν έχω πάει, πάντα ψάχνω να βρω τους Έλληνες και την τολμηρή ελληνική επιχειρηματικότητα. Έτσι λοιπόν και εδώ στην Καμπάλα εντόπισα την οικογένεια Νικολαίδη, που μετά από μια περιπετειώδη διαδρομή στην Αφρική, εγκαταστάθηκε τελικά στην Καμπάλα. Πραγματικά φανήκαμε τυχεροί με την Ουγκάντα, διότι ήταν μια μικρή χώρα που δεν πιστεύαμε ότι θα μας έδινε αυτού του είδους τη φιλοξενία. Και πραγματικά το πολίτευμα είναι τέτοιο και η οικονομική κατάσταση τέτοια που σου επιτρέπει να έρθεις να δοκιμάσεις. Ο κύριος Τέλης Νικολαίδης και ο αδελφός του Κωνσταντίνος, επίτιμοι πρόξενοι της Κύπρου και της Ελλάδας αντίστοιχα στην Ουγκάντα, γεννήθηκαν και οι δύο στην Αφρική. Ο πατέρας τους έφτασε το 27 στο Σουδάν και σε λίγο καιρό εγκαταστάθηκε στο βόρειο-ανατολικό Κονγκό, σε αρκετά μεγάλο υψόμετρο, όπου και ασχολήθηκε με την κτηνοτροφία και τη γεωργία. Και η ζωή σταμάτησε το 60 με την ανεξαρτησία. Τα γυναικόπαιδα έφυγαν για την Ελλάδα και την Κύπρο. Σπούδασαν στην Αγγλία και άρχισαν να επιστρέφουν τη δεκαετία του 70. Πήγαν καλούτσικα μέχρι το 74 που έγινε εθνικοποίηση στο Κόγκο. Και έτσι πάλι σε 24 ώρες βρεθήκαμε χωρίς τίποτα. Χάσαν τη γη, χάσαν τα κτήματα. Ήταν και μεγάλη πια σε ηλικία. Στην Κύπρο εντωμεταξύ εκείνη την εποχή είχαμε κι άλλα. Στην Κύπρο εγώ είχα μείνει στην Αγγλία διότι με την εισβολή δεν υπήρχε τρόπος ούτε να σκεφτείς να επαναζήσεις στην Κύπρο ή να κάνεις μια καριέρα.
και έτσι γυρίσαμε πίσω και πάλι κι εμείς προλάβαμε κάποια πάρα πολύ καλά χρόνια από το 1977 ως το 1997. Είναι η εποχή που το Κονγκό μετονομάζεται σε Ζαΐρ και κυβερνάται από το δικτάτορα Μομπούτου, γνωρίζοντας μεγάλη ανάπτυξη. Και αυτό γιατί είναι επίσης η εποχή του ψυχρού πολέμου και η Αμερική βοηθά το Ζαΐρ που λειτουργεί ως ένα ανάχωμα ενάντια στην προσοβιετική Αγγόλα. Μετά τον ψυχρό πόλεμο, το Ζαΐρ πάβει να έχει ενδιαφέρον για τους Αμερικάνους και αφήνεται στη μοίρα του για να ξαναβυθιστεί στη βία. Η ακμάζουσα ελληνική κοινότητα της Κινσάσα αναγκάζεται και πάλι να εγκαταλείψει μια τεράστια περιουσία και να μετικήσει. Πώς και αποφασίσατε άλλη μια φορά, άλλο καινούριο ξεκίνημα στην Αφρική? Είχα 4 παιδιά να μεγαλώσω στην Ευρώπη. Σε σχολεία, όπως όλοι μας, έπρεπε κάτι να κάνουμε. Και η ελληνική επιχειρηματικότητα τα κατάφερε και πάλι. Μέσα σε 2 χρόνια, η οικογένεια Νικολαίδη έχει καταφέρει για άλλη μια φορά να δημιουργήσει μια εύρωστη επιχείρηση. Πιστεύετε ότι θα άξιζε τον κόπο να κοιτάξει κανείς επιχειρηματικά προς την Αφρική? Ρώτησα τον Τέλη Νικολαίδη. Όταν δεν υπάρχει μια κατάσταση διαφθορά λόγω φυσικού πλούτου και έχει η χώρα ανάγκη από επενδυτές, τότε πιστεύω, ξέροντας από την παλιά μας πείραμε Έλληνες, ότι πολλοί Έλληνες σαν μονάδες, με όχι πάρα πολύ μεγάλα κεφάλαια, θα μπορούσαν να έρθουν και να στηριώσουν και να κάνουν οποιοδήποτε δουλειές, διότι οι συνθήκες ζωής είναι αρκετά καλές, όπως είδατε, υπάρχει κάποια αρκετά καλή ασφάλεια, ο κόσμος είναι φιλόξενος και το οικονομικό καθεστώς είναι ελεύθερο. Μπήκαμε στο εργοστάσιο που δεχόταν τις νέες παραλαβές. Ο καφές είναι το σημαντικότερο αγροτικό προϊόν της Ουγκάντα. Αποτελεί κάτι λιγότερο από το 1/3 του ΑΕΠ και φέρνει στη χώρα περίπου το 20-30% του συναλλάγματος. Η εταιρεία Great Lakes Coffee αγοράζει κάθε χρόνο 12-15.000 τόνους καφέ από τους παραγωγούς. Η ποιότητα της κάθε σωριάς βέβαια ελέγχεται διεξοδικά σε πολλά και διαφορετικά στάδια. Like wine tasting. A coffee that will come from the farm, before it's even processed in our factory, it will be cupped 3 times. And then while it's living in our factory, it will be cupped maybe 4 times. And then while it is in the production, it will be cupped again. If the coffee is okay, it will be sent to the buyer. He will cup. If he gives us the green light to load the coffee, then we cup again. So it might take something like 10 cups for one little cup of coffee you drink in Europe and you just add sugar and milk. Περπατώντας μέσα στο εργοστάσιο, έμεινα ώρα να κοιτώ τις υπέροχες εικόνες όλων των εργατριών που περνούν τη μέρα τους επιλέγοντας με το χέρι τον καφέ που κάποια στιγμή θα καταλήξει στα φλιτζάνια μας. Je vois que le ciel est toujours bleu, la mer n'a pas changé de couleur, la vie n'a pas beaucoup changé. Tout le monde nous regarde maintenant, je vois que le ciel est toujours bleu, la vie n'a pas changé de couleur, la vie n'a pas beaucoup changé. Ρώτησα τον κύριο Νικολαίδη αν οι Ουγκαντέζοι αγρότες εποφελούνται πραγματικά από την παγκόσμια επιτυχία της παραγωγής τους. Παρότι έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στη χώρα και μεγάλη παραγωγή, η καλλιέργεια του καφέ εξαρτάται ακόμη σχεδόν αποκλειστικά από 500.000 αγρότες, των οποίων τα χωράφια είναι μικρά, έχουν έκταση από 5-25 στρέμματα.
Στην Ουγκάντα, μου είπε ο Έλληνας επιχειρηματίας, ο γεωργός παίρνει 70 με 80% της παγκόσμιας τιμής. Ο κύριος Νικολαίδης μου μίλησε για το χρηματιστήριο του καφέ, για τα περίπλοκα διεθνή κερδοσκοπικά παιχνίδια των μεγάλων οίκων σε βάρος των παραγωγών, αλλά και για το ελληνικό μονοπόλιο. Στην Ελλάδα ειδικά ο καφές είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, διότι δυστυχώς για τους Έλληνες είναι μια μονοπωλιακή κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, που πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος να σπάσει ή να αλλάξει το καθεστώς του καφέ. Περιπτώσεις πολλές που ο καφές πέφτει τιμή, δεν πέφτει ποτέ στην Ελλάδα. Όταν ανέβει, ανεβαίνει. Πάντα. Η επόμενη συνάντησή μου είχε άλλο είδους ενδιαφέρον. Με το αυτοκίνητο πήραμε την Bombo Road και μετά την Gaddafi Road και διασχίσαμε την περιοχή. Οδηγήσαμε δίπλα σε παραγκουπόλεις που σε τίποτα δεν θύμιζαν το σύγχρονο εμπορικό και διοικητικό κέντρο της Καμπάλας. Η πρωτεύουσα βρίσκεται στη γεωγραφική καρδιά του βασιλείου της Μπουγκάντα, που είναι πατρίδα της πολυπληθέστερης εθνότητας της χώρας, των Μπαγκάντα. Οι Μπαγκάντα τώρα ήταν ανημιστές. Λάτρευαν τα πνεύματα της γης και των προγόνων τους σε μια μεταφυσική θεώρηση του κόσμου, την Κιγκάντα. Ωστόσο, αν και ανημιστική, η Κιγκάντα εμπεριείχε στη διήγησή της ένα και μοναδικό ανώτατο «ον», τον Κατόντα, που θα πει δημιουργός. Ο Κατόντα δεν είχε ανθρώπινη μορφή, προγόνους ή απογόνους, και όπως λέει και το όνομά του, δημιούργησε τον ουρανό, τη γη, τα πάντα, και έκτοτε έπαψε να ασχολείται με τα ανθρώπινα. Αυτή ακριβώς η μονοθεϊστική διάσταση της πίστης Κιγκάντα έκανε πιθανώς πιο εύκολη τη ζωή των Ευρωπαίων Ιεραποστόλων στη διάδοση του χριστιανισμού στην Ουγκάντα από τα μέσα του 19ου αιώνα, αλλά και την διάδοση του Ισλάμ, κληρονομιά των Αράβων εμπόρων. Το Ισλάμ είναι δεύτερη μεγαλύτερη θρησκεία της Ουγκάντα, με 12,1% του πληθυσμού να είναι μουσουλμάνοι. Όμως η χώρα είναι κατά βάση χριστιανική. Παραδόξως, μεταξύ των Ουγκαντέζων χριστιανών, κάποιοι είναι και Ορθόδοξοι και μάλιστα Ελληνοορθόδοξοι. Για να μάθω πώς ρίζωσε η Ορθοδοξία στις όχθες της Βικτόρια, πήγα στην έδρα της Μητρόπολης της Ουγκάντα, στο προάστιο Ναμουγκόνα της Καμπάλα. Εκεί συνάντησα και την ομάδα των Ελλήνων γιατρών του κόσμου που θα συνόδευα στην αποστολή τους. Και μαζί πήγαμε να επισκεφθούμε τον Μητροπολίτη Καμπάλας, τον υπέρτιμο και έξαρχο πάσης Ουγκάντας, Ιωνά Λουάντα. Εγώ είμαι κριτικός από τα Χανιά. Είμαι κριτικός από τα Χανιά. Έζησε εκεί τα ωραιότερα χρόνια μου. Και είχα το ευτύχημα να μου είναι αδελφός από εκεί και αυτός. Πώς έγινε αυτό λοιπόν, πώς είναι ξεκινήσατε από τα Χανιά? Είναι μεγάλος άνθρωπος, ο ναι. Θεός ακόμα τον κρατάει εκεί. Είναι 100 και, Ειρηναίος, Γκαλανάκης λέγεται. Αυτός είναι ο μπαμπάς μου, ο πνευματικός. Ναι. Αυτός με ανέτρεψε, αυτός με έδειξε το δρόμο, αυτός με κατάλαβα δηλαδή τη ζωή από αυτόν. Ο Μητροπολίτης της Καμπάλας που πήγε στην Ελλάδα στα 18 του μου μίλησε με τα θερμότερα λόγια για τον σπουδαίο Μητροπολίτη Ειρηναίο, για το πλούσιο κοινωνικό του έργο, για τις ποικίλες δράσεις του. Έχει γράψει γράμμα εδώ, στους ανθρώπους που υπηρετούσαν τότε εδώ, ότι στείλετε κάποιο παιδί να τον εκπαιδεύσω εδώ. Για μελλοντικά έξε αυτά. Και ήμουνα ο τυχερός. Πήγε εκεί και έμεινα μαζί του εκεί επιτόπου περίπου 4 χρόνια. Μετά πήγα στο πανεπιστήμιο, αλλά ξανασυναντιόμαστε. Και τώρα όταν φεύγω από εδώ, πρέπει να περάσω να τον φιλήσω λιγάκι στο μάγουλο. Τι λέτε στον κόσμο, γιατί ο κόσμος να προτιμήσει την Ορθοδοξία, ρώτησε το Μητροπολίτη που είναι πτυχιούχος της θεολογικής και της φιλοσοφικής σχολής Αθηνών. Η Ορθοδοξία δεν είναι εισαγωγή των Ευρωπαίων, έτσι. Ξέρουν ότι είναι μία
πίστη, η οποία άρχισε με έναν τρόπο ερευνήσεως. Και συνήθως μας έρχονται άνθρωποι που διερευνούν λιγάκι. Είναι που συνήθως μας έρχονται. Φυσικά, ακόμη και παιδιά. Πολλά παιδιά τώρα που επειδή από τα σχολεία μας γνωρίζουν και συμπαθούν τον τρόπο το δικό μας. Η Μητρόπολη Καμπάλας είναι ιδιαίτερα δραστήρια. Έχει ιδρύσει ναούς, νοσοκομεία, 47 σχολεία που ακολουθούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του κράτους και κτίζει και άλλα 3 αυτή τη στιγμή. Οι πόροι είναι ιδιωτικοί, ελληνικών συλλόγων, Ελλήνων ιδιωτών, πολλών εξ Αμερικής. Το θέμα της πίστεως είναι πάρα πολύ λεπτό θέμα για την ψυχή του ανθρώπου. Και μάλιστα ο ορισμός ο σωστός φυσικά θα έλεγε ότι εκεί που τελειώνει η γνώση, αρχίζει η πίστη. Εγώ θα έλεγα ότι ακόμα και η γνώση στο βάθος βασίζεται στην πίστη. Λοιπόν, ο άνθρωπος όσο καταλαβαίνει, τόσο διερωτάται δηλαδή. Η πίστη είναι μία διερώτηση, ουσιαστική διερώτηση. Και θεωρείτε ότι οι τοπικές δοξασίες φτάνανε μέχρι ενός σημείου. Βεβαίως. Δεν πηγαίνανε πιο πέρα. Περπατήσαμε προς τον Άγιο Νικόλαο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουγκάντα, παρά τον μικρό της κλήρο, απέκτησε γρήγορα και διαθέτει σήμερα τεράστιο κύρος. Ακόμη και το 1977, όταν ο Αμίν Νταντά απαγόρεψε όλες τις ανεξάρτητες εκκλησίες, η Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνωρίστηκε από το κράτος μαζί με την Καθολική και την Αγγλικανική. Σήμερα στη χώρα υπάρχουν κάπου 50 ιερείς και πολλοί κατηχητές για να καλύψουν τις ανάγκες των 100 περίπου κοινοτήτων. Οι χώροι της Μητρόπολης είναι πάντα ανοιχτοί για τους επισκέπτες. Οπότε αν θέλει κάποιος από την Ελλάδα να έρθει κάπως να προσφέρει και να μένει, μα να κάνει και ένα μάθημα κάτι. Μπορεί να έρθει, υπάρχει χώρο. Θέλουμε να έχουμε αποσπασμένους δασκάλους και να κάνουμε μαθήματα ελληνικά στα παιδιά μας, σε όλα αυτά τα σχολεία που έχουμε. Αντί, γιατί όχι. Είναι ένας παπάς από Ανατολή. Πώς είστε, καλή σας ημέρα. Είμαι πολύ καλά. Και εσείς μιλάτε ελληνικά? Κάμποσα ελληνικά. Όχι. Όχι. Διότι θα μας τρελάνουν εδώ πέρα. Το νοσοκομείο είναι αυτό του Τιμίου Σταυρού. Απ' έξω, 2 ασθενοφόρα. Μία κινητή μονάδα, δωρεά της οικογένειας της Βέτας Μπαλτουμά, που περιμένει χρηματοδότηση για να επανελειτουργήσει, και ένα εν ενεργεία ασθενοφόρο, δωρεά του ελληνικού δημοσίου. Αυτό εδώ κυκλοφορεί, λειτουργεί με το τα τιμή. Επίγοντα δηλαδή, τα επίγοντα. Τρέχει. Μπήκαμε στο νοσοκομείο. Με 45 κρεβάτια και τουλάχιστον 250 εξωτερικούς ασθενείς που έρχονται να εξεταστούν καθημερινά, επιτελεί έργο σημαντικό. Οι Έλληνες γιατροί επισκέφτηκαν τους θαλάμους. Χρειάζεται μεγαλύτερος χώρος. Είναι επέκταση. Συνεχώς κίνηση τώρα πλέον. Η γιατρός Ασπασία Μιχελάκη ενδιαφέρθηκε για ένα μωράκι. Excuse me, what is the problem with the baby? The baby has a problem in breathing. Η δύσπνοια στο μωράκι φαίνεται με αυτή την δυσκολία στο αναπνοή. Και επίσης δεν φτάνει το οξυγόνο. Αυτό συνήθως αναπνέει το στόμα. Κανονικά έπρεπε να έχει μάσκα που να του πιάνει εδώ, να του δίνει το οξυγόνο. Αυτό που βάζει στη μύτη δεν φτάνει. Do you have any bronchodilators for the babies? Masks? They have.
Ένα από τα βασικά θέματα υγείας που έχει να αντιμετωπίσει η Ουγκάντα είναι το HIV/AIDS. Και μάλιστα η χώρα πολύ συχνά παρουσιάζεται ως πρότυπο στη μάχη κατά της ασθένειας στην Αφρική. Και αυτό όχι άδικα. Χάρη στη δυναμική στάση της κυβέρνησης, τις συνεργασίες της με τοπικές και διεθνείς οργανώσεις και τις αποτελεσματικές ενημερωτικές εκστρατείες, η Ουγκάντα κατάφερε μέσα σε λιγότερο από 15 χρόνια να μειώσει το ποσοστό του HIV/AIDS από 29% σε 6,5%. Στο νοσοκομείο του Τιμίου Σταυρού συνεδρίαζαν οι κοινωνικοί λειτουργοί. So I saw a poster in the street saying that couples are more likely to have HIV/AIDS than singles. So why is that? Because of unfaithfulness in marriages. Which they normally tend to have side dishes outside marriages. It's very common. Yeah. Ο σημαντικότερος λόγος της εντυπωσιακής μείωσης των κρουσμάτων, μου είπαν οι κοινωνικοί λειτουργοί, ήταν το πόσο έκδηλη έγινε η επιδημία και οι επιπτώσεις της στα μέσα της δεκαετίας του 90. Πολλοί, δυστυχώς όχι όλοι, αναγκάστηκαν να αλλάξουν σεξουαλική συμπεριφορά. Παρ' όλα αυτά, το HIV/AIDS συνεχίζει να έχει τεράστιες συνέπειες για την Ουγκάντα. Υπολογίζεται ότι 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι είναι οροθετικοί, εκ των οποίων 150.000 παιδιά. Μέχρι σήμερα, 1 εκατομμύριο Ουγκαντέζοι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω της ασθένειας και 1 εκατομμύριο παιδιά έχουν μείνει ορφανά. Ευτυχώς, οι εξειδικευμένες κλινικές πολλαπλασιάζονται. Περίπου 200.000 άτομα λαμβάνουν αντιρετροϊκή θεραπεία που παράγεται και τοπικά στην Καμπάλα από το 2007. Δυστυχώς, κυρίως όσοι κατοικούν στην Ήπεθρο, δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη. Αυτό το κενό προσπαθεί να καλύψει η ελληνική αποστολή των γιατρών του κόσμου. Οδηγήσαμε 200 χιλιόμετρα βόρεια, στο χωριό Μόντε, όπου η οργάνωση υποστηρίζει το τοπικό κέντρο υγείας, ύστερα από πρόσκληση του Παπαντώνη Μουτουάμπε, ιερέα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ενορίας στην περιοχή. Οι γιατροί του κόσμου κάνουν έργα υποδομής και αναβαθμίζουν την παροχή υπηρεσιών υγείας για όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Η επίσκεψή μας ήταν αυτή τη φορά ολίγων διερευνητική. Εδώ. Θα προετοίμαζε την άφιξη μεγάλου κλιμακίου γιατρών λίγες μέρες αργότερα. Αυτό δεν έδειξε να πτωεί τους ντόπιους που μαζεύτηκαν από τις πρωινές ώρες για να εξεταστούν. Στην αγκαλιά του Προέδρου των Γιατρών του Κόσμου, οδοντίατρου Νικήτα Κανάκη, έτρεξε η μικρή Μελίνα. Είναι προστατευόμενη μου. Μελίνα τη βρήκαμε εδώ πέρα. Ήταν μια μέρα που έπαιζα με τα αγόρια, μας πέσαν τα κέρματα από τσέπη και τα μάζεψε και μου τα έδωσε. Ήταν σε ξυπόλυτη και από τότε τη φροντίζουμε, έχουμε μια... είναι δικιά μας. Ο Παπαντώνης κατέφτασε με ένα γιατρό ντόπιο και έναν μικροβιολόγο και γνωρίστηκαν με τον αντιπρόεδρο των γιατρών του κόσμου, Σπύρο Κλουδά, δικηγόρο με μακρά θητεία στα ανθρώπινα δικαιώματα των μειονοτήτων και με τη γιατρό Ασπασία Μιχαλάκη. Η Ασπασία Μιχαλάκη ξεκίνησε δουλειά. Το κέντρο υγείας του Μόντε θα αποτελέσει το μοναδικό σημείο παροχής δωρεάν ιατρικής φροντίδας σε μια μεγάλη γεωγραφική έκταση. Άμεση δικαιούχη είναι η κάτοικοι του Μόντε, δηλαδή περίπου 900 παιδιά που ζουν στο οικοτροφείο που θα επισκεπτόμασταν στη συνέχεια. Ενώ έμεση δικαιούχη είναι ο πληθυσμός της περιοχής Λουβάρο, δηλαδή περίπου 400.000 άτομα. Η ώρα πέρασε και η Ασπασία δεν είχε πάρει ανάσα. Έχεις δει αρκετούς ανθρώπους από την ώρα που ήρθαμε, πρέπει έτσι να ξεπέρασε τους 50 νομίζω μέσα η ώρα. Γενικώς τα προβλήματα ποια είναι στην περιοχή? Κυρίως είναι λοιμώξη αναπνευστικού,
λοιμώξεις του πεπτικού, διάρειες και έμετους στα μικρά παιδιά που θα μπορούσε να κρύβει ελονοσία. Στους μεγάλους είναι περισσότερο ψυχοσωματικές καταστάσεις όπως πόνος στο στομάχι σε πιο μεγάλους στην ηλικία και επίσης κάποιοι που παίρναν τα φάρμακά τους για πίεση παραδείγματος χάρη, αλλά όταν τους τέλειωσαν δεν είχαν να τα αντικαταστήσουν. Οπότε έρχονται εδώ, τους ξαναβλέπουμε και τους συνεχίζουμε την αγωγή. Στην παρέα μας προσθέθηκε και η υπέροχη σύζυγος του Παπαντώνη, η Χαριτίνη. Νόμιζα ότι ήταν παιδάκια από τη γειτονιά, αλλά μου λέει ότι είναι δικά της παιδιά. Έχει η Μαρία, έχει ο αυτός ο Θεόδωρο, έχει τη Θεοδόρα. Τους γνωρίζω. Όλους, μόνο αυτά θα βαφτίσουμε το Σάββατο. Κατάλαβα. Όμως είναι αυτή η οικογένεια. Η κίνηση δεν έλεγε να κοπάσει. Όλο και κατέφθαναν κι άλλες μάνες, κι άλλα παιδάκια και οι νοσοκόμες προσπαθούσαν να βάλουν κάποια τάξη για να εξυπηρετηθούν όλοι. Έχει τόσο κόσμο οποία συνέχεια περιμένουν, ειδικά όταν έχετε, εχόσαστε εσείς από την Ελλάδα, γιατί τους δίνετε φάρμακα, οποία εδώ φάρμακα είναι πανάκριβα. Ο παιδί εσείς αγοράζετε φάρμακα και τους δίνετε γιάπα, έρχονται όμως είναι πολύ άρρωστο κόσμο. Παράλληλα ξεκίνησαν και οι μικροβιολογικές εξετάσεις, κυρίως για ελονοσίες. Δεν μου λες να κοιτάω. Ένας οποιοδήποτε γιατρός μπορεί να έρθει και να δουλέψει μαζί σας, εφόσον φυσικά έχει... Ναι, θα πρέπει γιατρός, να συμφωνεί και με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Δηλαδή το ότι βλέπουμε χωρίς διακρίσεις ανθρώπους. Και αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει και μας έχει βοηθήσει και η Εκκλησία σε αυτό, χωρίς κανένας είδους διάκριση. Και βεβαίως το να μπορεί να κάνει αυτό που λέγεται street medicine, απλή ιατρική. Εδώ δεν είναι ιατρική πολυτελεία, είναι απλά πράγματα τα οποία να μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί πιο πολύ το μυαλό του. Η φιλοδοξία μου είναι αυτό εδώ να είναι και ένα κέντρο που θα εκπαιδεύσουμε νέους συναδέλφους να δουν πράγματα που δεν υπάρχουν πια στην Ελλάδα. Είναι ένα δύσκολο αγροτικό. Το ιδανικό θα ήταν να μπορούσαμε κάποια στιγμή που προβλέπεται, αλλά έχει μια γραφειοκρατία που δεν κινείται, να έρθουν παιδιά που θέλουν να κάνουν να πούνε στη λίστα αναμονής για αγροτικό και να δουλέψουν εδώ. Το σχολείο ανήκει στο σύμπλεγμα κτηρίων που έχει προσφέρει η Ορθόδοξη Ιεραποστολική Αδελφότητα Φως Χριστού. Πρόκειται για μία ΜΚΟ με έδρα τη Ρόδο. Στόχος της, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η προστασία των ορφανών και φτωχών παιδιών του Τρίτου Κόσμου και, μιας και πρόκειται για Ιεραποστολική Αδελφότητα, η διάδοση της Ορθοδοξίας. Ιδρυτής και ψυχή της ΜΚΟ Φως Χριστού είναι ο Ρόδιος Αρχιμανδρίτης Ελπίδιος Βαγιανάκης. Στο Μόντε, η Φως Χριστού έχει στήσει ένα κανονικότατο ελληνοορθόδοξο χωριό, ένα χωριό που γιόρταζε μάλιστα την 28η Οκτωβρίου. Σιγά σιγά όλα τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, μπήκαν στην τραπεζαρία, οι σημαίες στήθηκαν, τα τύμπανα ήχησαν και η γιορτή ξεκίνησε με τρόπο τρυφερά αφρικανικό.
Σήμερα, εδώ στο λόφο του Μόντε, του Αγίου Αντωνίου. Ο Ρουαρέρο, ο Ανουετούρι, ο Μόντε, του Τσικό, εκείνο του Κουβαντώνιος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε και τους αγαπημένους μας φίλους από την Ελλάδα. Ατέγκα του είναι να βαγγένει ο Κουβέβου Ιωνάνη. Να γιορτάζουμε μαζί το όχι του 28 Οκτωβρίου, διότι αυτή η περιοχή του Μόντε χτυπάει συνέχεια την καρδιά της Ελλάδας. Μια δεσποινίδα ανέλαβε να διαβάσει μια έκθεση που μας απευθυνόταν. This is St. Antonio's Orthodox Primary School's report. The little history we know about Greece. We know that Uganda shared almost the same experience with Greece in getting independence from the colonialists, though ours was in 1962, while yours was in 1940. We recognize Greece and we like it due to its democracy and independence, which we copied from there. Unfortunately, up to now, we have never got the deeper and clear meaning of the word democracy in our local languages, and the way it is practiced here is not all up to date. Η Δεσποινίδα μίλησε για τις ελληνικές ιδέες και τα ιδανικά, όπως τουλάχιστον τα είχε διδαχτεί, ευχαρίστησε για την εκπαίδευση που τους χαρίζεται, την προσφορά της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τα ιατρικά κέντρα, τις υποτροφίες, ευχαρίστησε όσους υποστηρίζουν το Μόντε. Ύστερα ήρθε η ώρα του φαγητού και όλοι με τα σκεύη τους περίμεναν με υπομονή τη σειρά τους. Παπαντώνη, πόσα παιδιά θα βαφτίσουμε σήμερα? Είναι γύρω σε 60 παιδιά τελικά. Μα σοβαρολογείτε? Σοβαρολογείτε, ναι. Ο Παπαντώνης μου εξήγησε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μεγαλώνει συνεχώς. Ο ένας συγγενής φέρνει τον άλλο. Τα σχολεία, τα νοσοκομεία, η προσφορά της Ορθόδοξης Μητρόπολης αλλά και της δικής του ενορίας συγκινούν τους ανθρώπους. Η γιαγιά του ήταν από τις πρώτες που βαπτίστηκαν Ορθόδοξες και έτσι και εκείνος γεννήθηκε μέσα σε Ορθόδοξη οικογένεια. Φυσικά. Αλλά γεννηθήκατε εδώ φυσικά. Τα ελληνικά σας είναι υπέροχα. Να υποθέσω ότι ζήσατε πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Ναι. Έζησα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, μορφώθηκα στην Ελλάδα, πήρα την αγάπη στην Ελλάδα, αφομοιώθηκα πάρα πολύ την Ορθοδοξία στην Ελλάδα. Μου είπε ότι έμεινε χρόνια στην Κρήτη, δίπλα στον σεβασμιότατο Ειρηναίο Γαλανάκη, πρώην Κισάμου και Σελήνου. Αγαπήθηκα και αγάπησα στους ανθρώπους, γι' αυτό ήμουν πάντα κοντά στην Ορθοδοξία, στην αγάπη, στην αγκαλιά, στην αγάπη. Με την εμπειρία σας, ποια πιστεύετε ότι θα έπρεπε να είναι η προτεραιότητα, η ανάγκη, τι λείπει περισσότερο σε αυτούς τους ανθρώπους, ρώτησα. Σχολεία, μου απάντησε ο ιερέας, σχολεία χρειάζονται και τεχνικά σχολεία. Μετά τα σχολεία χρειάζονται νοσοκομεία και μετά εκκλησίες. Γιατί μεταξύ μας, εκκλησία μπορούμε να κάνουμε και μέσα στην τάξη ενός σχολείου. Αυτά μου είπε ο πατέρας Αντώνης και μπήκε στο νεόδμητο ναό του. Περίμεναν υπομονετικά να έρθει η ώρα του πρώτου μυστηρίου της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Βαπτίζεται η δούλη του Θεού, Θεογνωσία, στο όνομα του Πατρός, Νέριο Μάνα. Βαπτίζεται ο δούλος του σας. Και είμαι βέβαιη ότι το μυστήριο τους νεοβαπτιστέντες τους έπιασε απροετοίμαστος.
Χριστιανά. Πατώντα, Χριστιανά, αβάτιλιόμο, αυτοκρεμό. Ο δούλος Χριστέου, πατάφιος, βαπτίζεσαι. Μέριο μωάνα. Βαπτίζεσαι, η δούλα του Θεού, Μαρία. Βαπτίζεσαι, η δούλα του Θεού, Ειρήνη. Ευτυχώς, και το λέω φυσικά χαριτολογώντας και με όλο το σεβασμό και το θαυμασμό για το σπουδαίο έργο και το πάθος των Ορθόδοξων κληρικών, η μέρα ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα. Μζάνα ο Ακατώντα Δεσπίνα. Σταύλος. Ο Μουντου Ακατώντα Δημήτριος Αβατζιβουά. Και το Άγιο Πνεύματο. Μουέρεζα ο Ακατώντα Αντώνιος. Αβατισμό μου είναι για πάτρι. Μουέρεζα Ακατώντα Μάνος. Μουζάνα ο Ακατώντα Γεωργία. Μουέρεζα ο Ακατώντα Σιμιούν. Μουζάνα ο Ακατώντα Αθήνα. Αβατισμό μου είναι Δεσπίνα. Μουέρεζα ο Ακατώντα Νόνιος. Dayo, pola 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 pola. Leryo mwana. Dayo. Otyo, mumu kube bifananye. Singe pare sikala bo bati. Mwenga. Mwenga. Pare sikala bo bati. Mwenga lo. Thank you.